για τους περισσότερους, ακούγεται αδιανόητο να οδηγεί τυφλός αυτοκίνητο. Λογικό είναι άλλωστε, αφού από τη στιγμή που δεν μπορείς να δεις το δρόμο, δεν έχεις και τη δυνατότητα να κάνεις αυτό που εκατομμύρια θεωρούν αυτονόητο κάθε μέρα. Κόντρα στο ρεύμα, αποφασίσαμε να αλλάξουμε τα δεδομένα και να δώσουμε την ευκαιρία στον Γαβρίλη Σαραντίδη, ο οποίος δεν βλέπει, να οδηγήσει αυτοκίνητο. Στόχος ήταν να βιώσει κάτι που ίσως δεν είχε φανταστεί ποτέ πριν στο παρελθόν, όπως η οδήγηση ενός αυτοκινήτου. Πίσω από το τιμόνι ενός Jeep Wrangler, είπαμε να του δώσουμε να καταλάβει και να οδηγήσει ο Γαβρίλ σε προχωρημένες καταστάσεις εκτός δρόμου. Δεν το σκεφτήκαμε και πολύ, για να βρεθούμε στην πίστα 4x4 Attard Off-Road Park που βρίσκεται στην Κερατέα Αττικής. Εκεί, με τη βοήθεια του εκπαιδευτή Στέφανου Attard, προσπαθήσαμε να αλλάξουμε τα δεδομένα. Θα μου επισημάνεις τη δυσκολία για και να... Θα το νιώσεις περπατώντας. Θα το περπατήσουμε οπωσδήποτε για να έχω την αίσθηση από πού θα περάσω. Η διαδικασία ξεκίνησε με θεωρητικό μάθημα, προκειμένου ο τυφλός οδηγός να αποτυπώσει στη μνήμη του τη διαδρομή που θα ακολουθούσε και τη δυσκολία αυτής. Γαβρίλ, θα κάνουμε το εξής τώρα. Θα κατέβουμε κάτω στο πάρκο και θα περπατήσουμε κάποιες διαδρομές, όχι όλες, για να μπορέσεις να έχεις μια εικόνα πώς είναι οι διαδρομές και να το έχεις στο μυαλό σου αυτό, πώς πρέπει να πάμε. Από εκεί και πέρα, οι κινήσεις μας είναι χαλαρές, ναι, και... στο εκτός δρόμου ειδικά είναι έτσι, χαλαρές. Πολύ και ωραία. Στο τιμόνι και στα πετάλια, έχουμε αυτόματο αυτοκίνητο. Δεν είναι για τη συγκεκριμένη περίπτωση, το αυτόματο βοηθάει εκτός δρόμου. Ωραία. Οποιοδήποτε άνθρωπο. Να έχεις στο νου σου όταν θα με κατευθύνεις ότι είσαι στο πίσω μέρος ενός λεωφορείου που δεν έχει καθόλου παράθυρα, μόνο τον μπροστινό μπαμπρίζ. Έτσι. Και με καθοδηγείς. Σιγά σιγά το νερό. Ωραία. Εδώ λίγο το αισθάνεσαι. Το καταλαβαίνεις πάλι το φάρδος. Εντάξει. Εμείς θα προσπαθούμε να είμαστε στο μέσο της διαδρομής. Τι βάθος έχουμε στο νερό? Γύρω στους 30 πόντους. Και στις δύο έχουμε δύο λάκες. Μία σε αυτή τη διαδρομή θα συναντήσουμε και δεύτερη. Στο σύμβιο δεν θα φορέσουμε. Όχι, δεν χρειάζεται. Ένα άλλο στοιχείο ήταν να καταλάβει τον όγκο του αυτοκινήτου. Θα υπολογίσεις και τους καθρέφτες δηλαδή. Τους καθρέφτες, εντάξει. Εγώ υπολογίζω να και ο καθρέφτης. Πολύ άνετα. Από εκεί και πέρα ξεκίνησε το πρακτικό μάθημα που περιλάμβανε οδήγηση σε χώμα, πέρασμα από νερολακούβες και άλλες διαδικασίες που ακόμα και ένας κανονικός οδηγός δεν θα μπορούσε ποτέ να φανταστεί. Για μας τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα στην καθημερινότητα, αλλά η δυσκολία πολλές φορές κάνει και την ποιότητα. Ασχολούμαι συχνά με τα θέματα του συλλόγου μας, Πανελλήνια Ένωση Άμφιβλη Στροειδοπαθών. Είμαι ο ταμείας του συλλόγου. Πες μου λίγο για την καθημερινότητα στον δρόμο. Αυτό είναι μια δυσκολία που τη ζει όλος ο κόσμος, λίγο περισσότερο εμείς. Τα πεζοδρόμια, τα πράγματα που είναι πάνω στα πεζοδρόμια, τα αυτοκίνητα, οι μηχανές, όλα αυτά που φαίνονται σαν στοιχεία μέσα σε ένα πλάνο, για μας είναι εμπόδια. Εμπόδια που πολλές φορές είναι και επικίνδυνα. Πώς αισθάνεσαι που θα οδηγήσεις σήμερα ένα αυτοκίνητο και μάλιστα ένα αυτοκίνητο εκτός δρόμου? Όλος ο κόσμος προσπαθεί να κάνει πράξη τα όνειρά του. Έτσι και για μας, πράγματα που είναι καθημερινά για άλλους, σε μας είναι όνειρο να κάνεις τέτοιου είδους δραστηριότητες. Μια απλή οδήγηση, παραδείγματος χάρη. Μια απλή οδήγηση η οποία δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην Ελλάδα, ούτε στον κόσμο, να οδηγήσει κάποιος ο οποίος δεν βλέπει ένα αυτοκίνητο 4x4 στις λάσπες και στο χώμα. Είσαι ο πρώτος. Ξέρεις, αυτή είναι και η πρόκληση. Πάντα το όνειρό μου ήταν να μπορώ να έχω αυτή την ανεξαρτησία που σου δίνει το αυτοκίνητο. Θα μπορούσε να πει κάποιος, και εσύ αν είχα κι εγώ ένα αυτοκίνητο, σε ένα μήνα θα το βαριόμουν. Δεν είναι αυτό. Δεν είναι, πράγματι έτσι μπορεί να γίνει, να το βαριόμουν, αλλά αυτό το δύναστε, το ότι μπορώ να είμαι σε ένα αυτοκίνητο και να πάω όπου θέλω, να κάνω ό,τι θέλω, αυτή η ελευθερία που
εμείς τη στερούμαστε. Αυτή είναι μεγάλη πρόκληση και κίνητρο για πολλά πράγματα. Παιδιά, πολύ ωραία η εμπειρία, ε! Απίθανη. Τι σου έμεινε? Πού θα πάμε μετά? Ποια διαδρομή τι έχω εδώ? Κάτσε, έκανες κάτι, κάτι που δεν το έχεις ξανακάνει ποτέ κανείς στον κόσμο. Τουλάχιστον δεν έχει καταγραφεί σε κάμερα. Όχι, δεν πιστεύω ότι ήταν τόσο εδώ, αλλά ήταν βέβαια και οι οδηγίες του Στέφανου καταπληκτικές. Με έβαζε στην δυσκολία της κάθε κίνησης, που σημαίνει ότι ανά πάσα στιγμή ήξερα πού βρίσκομαι και τι κάνω. Ποια διαδρομή ήταν αυτή που σου έκανε έτσι κλικ? Κοίταξε, εκείνο που όλα μου φάνηκαν πολύ λογικά. Εκείνο που ήταν πρωτόγνωρο ήταν η τραμπάλα λίγο λιγάκι και ένα γλίστριμα στη λάσπη. Προτρέπεις και άλλους που δεν βλέπουν ασυζητητή. Ή γενικότερα να τους δοθεί ευκαιρία ασυζητητή, να το ασυζητητή. Την επόμενη φορά τι θα κάνουμε? Επόμενη φορά λέω να κάνω. Ορειβασία κάνει αυτό? Αυτό κάνει και ορειβασία. Άμα κάνει, πάμε για ορειβασία. Ωραία, ευχαριστώ. Όχι, εγώ ευχαριστώ, παιδιά, που μου δώσατε την ευκαιρία να έχω μια τέτοια εμπειρία.